Σε τόσο χρόνο, Νίκο, ο Κουράκο χωράει περισσότερα γκολ από ό,τι χώρεσε εσύ. Τι να κάνουμε, θα διορθωθούμε σιγά-σιγά. Εκπομπή με, με την, εκπομπή. Έτσι λέει, νομίζω και στον Παναθηναϊκό ο Θα διορθωθούμε σιγά-σιγά, φαντάζομαι. Ακριβώ. Είναι μια κατάσταση δύσκολη για τον Παναθηναϊκό. Το είδαμε και χθε. Στο ίδιο έργο θεατέ οι φίλοι τη ομάδα. Καθώ όπω και στην Μπόρατ Μπάνια Λούκα, έτσι και χθε ο Παναθενικό παρά το γεγονό ότι προηγήθηκε, δεν κατάφερε να να προστατεύσει το υπέρ του σκορ και μάλιστα αυτή τη φορά έχασε κιόλα. Η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου ήταν πάρα πολύ άσχημη για τον Παναθηναίκο. Το είπε και ο Ρίβι Τόρια στι δηλώσει του μετά το παιχνίδι. Είναι θέμα και ψυχολογία πλέον και νοοτροπία. Ο Παναθηναίκο προηγήθηκε με το φανταστικό γκολ του Τζούρισιτ στο 17ο λεπτό. Αμέσω όμω μπήκε σε μια διαδικασία να υπερασπιστεί το υπέρ του σκορ. Κλείστηκε πίσω, έδωσε χώρο στην Τζουργκάρντεν, η οποία στο δεύτερο ημιχρόνο μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στον Παναθηνα <Σερθέρω> <Σερθέρω> αυτό που μου λες, αλλά θέλω να μάθω ο Παναθηναϊκός δικαιώνεται ο Βιτόρια επί της ουσίας για την επιλογή του να παίξει με τους ίδιους παίκτες που έπαιξε και πριν από λίγες ημέρες, χωρίς καμία αλλαγή στην δεκάδα. Έλλημα ενέργεια ήταν στον δεύτερο μήχρονο. Εμεί περιμέναμε μία αλλαγή στην Ελκάδα. Τελικά καμία δεν έκανε ο Ρουίβι τώρα. Και φάνηκε όσο περνούσε το παιχνίδι ότι υπήρχε κούραση στην ομάδα. Αυτό ήταν ξεκάθαρο στην φάση του δεύτερου γκολ, όπου οι επιστροφέ στην άμυνα ήταν πάρα πολύ κακέ από όλου του ποδοσφαιριστέ. Και επίτευξε να σου πω ότι έγινε και άλλε φορέ αυτό με τι επιστροφέ. Ήταν το, νομίζω ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ο οποίο έπαιρνε μερικά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια όμω είχε πάρα πολύ κακέ επιστροφέ, με αποτέλεσμα η Τζουγκάρντεν να βρίσκει όχι μόνο απλά τελικέ ευκαιρίε, αλλά να είναι και ποιοτικέ αυτέ, με αποτέλεσμα να έρθει και η ανατροπή. Νομίζω ότι η διακοπή που έρχεται μετά το παιχνίδι του πρωταθλήματο τη Κυριακή με την Λαμία θα δώσει στον Ρουίβι τώρα τη δυνατότητα να δουλέψει λίγο παραπάνω στι ιδέε του και να μάθει λίγο ακόμα καλύτερα την ομάδα. Και επίση πιστεύω ότι όσα παιχνίδια και αν είχε δει πριν έρθει στην Ελλάδα, αυτό με την Τζουργκάρτιν ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά τη φετινής εικόνα γενικότερα του Παναθηνικού και σίγουρα έβγαλε πολύτιμα συμπεράσματα. Ωραία, Νίκο, ευχαριστώ για το ρεπορτάζ.